Φίλες, φίλοι, ενωσίτες από το ΑΕΚ 24 Hours Show και το ΑΕΚ Passion, γεια σας. Είμαι ο Λάκης Κονησιώτης και μερικά 24 ώρα μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα και την πολύ καλή εμφάνιση κυρίως στο Καραϊσκάκης, που λίγο άλλαξε την κακή ψυχολογία που υπήρχε στα Σπάτα τον τελευταίο καιρό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τέτοιες εμφανίσεις η ΑΕΚ, και ανάλογη με αυτή βέβαια που είχε κάνει και στη Λεωφόρο, δεν θα κινδυνεύσει να μείνει εκτός Ευρώπης. Κάτι το οποίο φοβόμασταν πριν το παιχνίδι στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό. Εκεί όπου η ΑΕΚ παρουσιάστηκε πολύ διαφορετική, επιτέλους μετά από το Φεβρουάριο του 2018, όταν και είχαμε κερδίσει με τα γκολ του Τσιγκρίσκη και του Γιακουμάκη το 1-2, το πρωταθληματικό 1-2, η ΑΕΚ εμφανίστηκε με πίστη για την νίκη, διεκδίκησε την νίκη. Θα μπορούσε και να έχει χάσει σε κάποιες ευκαιρίες, αλλά γι' αυτό υπάρχουν τερματοφύλακες, γι' αυτό έχει το Στάνκοβιτς που ήταν εκπληκτικός κατά από τα δοκάρια. Είχε και αρκετή τύχη σε κάποιες φάσεις, αλλά κυρίως είχε τη μεγάλη του εμπειρία, γιατί είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται από τα αθλητικά του προσόντα, όπως είναι ο Πασχαλάκης, ας το πούμε, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι εντυπωσιακός, αλλά δεν σκέφτεται καθόλου, και γι' αυτό είδατε και προχθές με τον Παναθηναϊκό, έφαγε ένα γκολ που ήταν 100% δική του ευθύνη. Αντίθετα, ο Στάνκοβιτς, χωρίς να προσπαθεί να εντυπωσιάζει, κάνει τη δουλειά του πάρα πολύ καλά. Αποκορύφωμα ήταν η εξαιρετική του ενέργεια και απόκρουση που μπλόκαρε την μπάλα στο τετ-α-τετ που είχε σε αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, μετά την τρομερή προσποίηση που έκανε ο Ελαραμπή μέσα στη μικρή περιοχή που άδειασε εκεί το Ρώτα και πήγε να πλασάρει με δυνατό σούτ ουσιαστικά, αλλά το ψάρεψε, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, ο Στάνκοβιτς και έσωσε την ομάδα, τη διατήρησε στο σκορ και της έδωσε τη δυνατότητα να προσπαθήσει μέχρι τέλος να διεκδικήσει την νίκη. Η ΑΕΚ που άξιζε να έχει προηγηθεί σε αυτό το παιχνίδι, στο πρώτο μισάωρο κυρίως, αλλά κόντρα στη ροή του αγώνα με ένα τραγικό λάθος του Μοχαμάντη, το δεύτερο σε φετινή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, είχε κάνει δώρο στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ στο 2-3, το τρίτο γκολ, εκεί που η ομάδα πίεζε, εκεί που ο κόσμος πίεζε, εκεί που ανέβαινε η απόδοση και όλοι πιστεύαμε στην ανατροπή. Μια ανατροπή ανάλογη του 2017 με τον Μανώλο Χιμένεθ και το 3-2 με τα φοβερά γκολ του Χρυστοδουλόπουλου. Αλλά τελικά έδωσε μια λάθος πάσα, όπως θυμάστε όλοι, από θέση αριστερού μπακ. Έγινε το 1-3. Έγινε το φοβερό 2-3 μετά το φοβερό γκολ του Αραούχο. Αλλά δεν έφτασε ο χρόνος για να πάρει έστω το βαθμό. Προχθές, εκεί που όλα έδειχναν ότι η ΑΕΚ ήταν θέμα χρόνου να σκοράρει, να προηγηθεί, ήταν οδηγός στον αγώνα, έκανε από το ελεύθερο του Βάτσλικ αυτό το απίστευτο τσαφ, πήγε με το κακό του πόδι, μπήκε μέσα μετά από τα πλάγια ο Μασούρας, έβγαλε βέβαια την παράλληλη παλιά που θα έπρεπε κεντρική αμυντική να τη βγάλουν, και κυρίως ο Βράνιας, ήρθε ο Καρβάλιο, έκανε τον γκολ. Ο Βράνιας ήταν επίσης πολύ κακός για άλλο ένα παιχνίδι φέτος και πλέον προβληματίζει. Δεν έχει βοηθήσει, δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα μετά την επιστροφή του τη φετινή. Σίγουρα δεν έχει και ρυθμό αγώνων, γιατί προφανώς επιλέγεται ο Μίτογλου με τον Τζαβέλα σαν αμυντικό δίδυμο, που σίγουρα πηγαίνουν καλύτερα. Η απώλεια του Τζαβέλα ήταν πολύ σημαντική στο συγκεκριμένο παιχνίδι, πιστεύω, πάρα πολύ σημαντική. Ευτυχώς όμως στο κέντρο είχαμε Χριχόβιακ και Σιμάνσκι. Ο Χριχόβιακ έβγαλε τη μεγάλη του ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Υπήρχαν στιγμές που σε πολύ δύσκολες φάσεις απλά έβαζε το σώμα του, όπως μόνο αυτός ξέρει, και με την ιδιαίτερη του ποιότητα ηρεμούσε το παιχνίδι, κυκλοφορούσε την μπάλα και έδινε έτσι δυνατότητα στην αστήρευτη ενέργεια και ένταση που έχει πάντα ο Σιμάνσκι να πιάσουν τόπο. Δεν είχε το μυαλό του στο να προωθήσει το παιχνίδι, κάτι το οποίο δεν τα καταφέρει πολλές φορές ο Σιμάνσκι, είχε κάνει και αβίαστα λάθη όπως και ο Σιμόης. Αυτό το ρόλο είχε αναλάβει σαν καθαρό οχτάριο ο Χριχόβιακ και κυρίως όσο είχε δυνάμεις μέχρι το 60-70 βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ο Άμραμπατ έκανε το γνωστό άναρχο παιχνίδι του, απασχολούσε παίχτες, έπαιρνε κάποιες μάχες, αλλά αργούσε πολύ να δώσει την τελική πάσα, οπότε σε τελική μάλλον δεν βοήθησε. Αντίθετα με τους Γκαρσία Τσούμπερ που πήγαν πάρα πολύ καλά, ο Τσούμπερ άλλαζε συχνά θέσεις με τον Αραούχο, τον έβγαζε σε θέση αριστερού εξτρέμ, ερχόταν στον άξονα, προσπαθούσαν έτσι να ανοίξουν την άμυνα του Ολυμπιακού. Σε πολλές φάσεις τα κατάφεραν, λίγο πιο προσεκτικά στην τελική ενέργεια ίσως θα είχε δώσει κάποιο γκολ παραπάνω για την ΑΕΚ. Τελικά πάλι καλά που ισοφάρισε έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, γιατί θα μπορούσε στο οριακό offside, ήταν καθαρό offside, απλά οι Ολυμπιακοί θέλουν να μας πείσουν ότι δεν υπήρχε offside, κάποιος ακούμπησε, κάποιος δεν έκανε, αμέσως μετά το 1-0, αν θυμάστε τη φάση του Ελαραμπή που έμεινε ένα μέτρο τουλάχιστον πίσω με γυμνό μάτι, δεν χρειάζεται να κάνει το VAR, θα μπορούσε και να έχει γυρίσει το παιχνίδι και να δούμε τους εφιάλτες που δυστυχώς έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στους Καραϊσκάκης. Η ουσία είναι ότι πέρασε ένα δύσκολο εμπόδιο σε συνδυασμό με το χ που έφερε ο Άρης με τον Μπας Γιάννενα και τη νίκη του Παναθηναϊκού, που ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ καλή ομάδα και το έχουμε πει. Αυτή τη στιγμή φέρνει την ΑΕΚ πρώτων ευθυνών της εν ώψη του αγώνα του Κυριακάτικου με τον Άρη στο ΟΑΚΑ. Πρέπει να τον κερδίσει και να τελειώσει
ουσιαστικά την υπόθεση πρόκριση. Δεν είναι τόσο απλό. Μαθηματικό είναι αυτό που λέμε, γιατί σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ δεν μας πείθει με τη διάρκεια που έχει μέχρι στιγμής, αλλά πιστεύω ότι με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την αποφυγή αυτού του δύσκολου εμποδίου στο Καραϊσκάκης, χωρίς να πανηγυρίζουμε, το ξανατονίζω, για την ισοπαλία, γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει την νίκη, απλά για το γεγονός ότι παρουσιάστηκε με τον Σωκράτη τον Οφριδόπουλο, και να τον τονίσουμε αυτό, η ομάδα και πάλι ζωντανή, η ομάδα και πάλι σαν ΑΕΚ, με πίστη για την νίκη, με πίστη για το αποτέλεσμα. Πλέον πρέπει να το παρουσιάσει και αυτό σε ένα αγώνα εντός έδρας, να πιάσει τον αντίπαλο από το λαιμό, όπως λέμε, να δείξει ότι δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης αγωνιστικής σε οποιοδήποτε επίπεδο, και να ικανοποιήσει και τον κόσμο της που αναμένεται, και λόγω τώρα πλέον του καλού καιρού, να είναι πολύ άριθμος στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο Σωκράτης Οφριδόπουλος, αυτό και τελειώνουμε, αξίζει συγχαρητηρίων, γιατί είναι ο μόνος προπονητής μετά από χρόνια που κατάφερε να παρουσιάσει μια ΑΕΚ χωρίς κόμπλεξ ο Καραϊσκάκης. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Κατάφερε να τους εμφυσίσει την πίστη για ένα καλό αποτέλεσμα, βρήκε τις αδυναμίες του αντιπάλου, θωράκισε το κέντρο του, γιατί εκεί πέρα χάναμε όλα τα παιχνίδια. Θα μπορούσε ίσως να κάνει και δύο μικροδιορθώσεις, αλλά σε γενικές γραμμές το πλάνο του και η ρόλη που μοίρασε στους παίκτες ήταν πάρα πολύ καλή, και σαν υπηρεσιακός προπονητής νομίζω ότι ξεπερνάει και τον εαυτό του πολλές φορές, γιατί οι απαιτήσεις οι οποίες δημιουργούνται είναι πάρα πολύ υψηλές, και κυρίως λόγω της κακής πορείας που έχει υπάρξει. Αυτό που απομένει λοιπόν για την ΑΕΚ είναι να ολοκληρώσει την αποστολή της, να βγει στην Ευρώπη, γιατί είναι το αν μη τι άλλο σημαντικό για να μπορέσει να μπει και στην Αγία Σοφιά με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και από εκεί και ύστερα την τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ να κάνει και το δικό της πάρτι, και να φύγουμε τουλάχιστον με καλές εντυπώσεις, με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, νίκη και σκόρ αν είναι δυνατόν, να ικανοποιήσει τον κόσμο, γιατί πάντα και η τελευταία γεύση έχει τη σημασία της. Φίλες, φίλοι, ενωσίτες, να είστε όλοι καλά. Από το Λάκη Κονσιώτη, γεια σας.